Πάνω από την μπάλα είναι ο Γένσεν. Θα επιχειρήσει το φάουλ, θα επιχειρήσει το σούτ, την μπάλα θα περάσει κατευθείαν έξω. Χωρίς να ανησυχήσει τον Βάτερμαν. Τώρα για τον Λάνλεϊ. Από εκεί στον Σκέλβικ που έχει περάσει στην περιοχή. Η σέντρα είναι επικίνδυνη και το 1-0 από τον Γκίτιαερ. Ο Δανός το 22 ανοίγει το σκορ για τους Νορβηγούς, για την Ρόζεμπορκ. Έπαιξαν πολύ γρήγορα το φάουλ. Ο Σκέλβικ ανέβηκε. Η σέντρα πέρασε κάτω από τα πόδια του Αστίθ. Δεν υπήρχε παίκτης του Αποέλ. Βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Γκίτιαερ. Η πάσα για τον Σωτηρίο. Απομάκρυναν οι Νορβηγοί τώρα με τον Γένσεν. Έψαξε τον Χέλα το πλασέ. Ο Βάτερμαν η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από την απομάκρυνση της μπάλας από τα χέρια του Βάτερμαν. Μίντσιου και πάλι για τον Λάνλεϊ. Ονομαχή εκεί με τον Μιλάνοφ, κατάφερε να ξεφύγει. Πάμε ένας από τους πιο επικίνδυνους παίκτες της Ρόζεμπορκ. Το σουτ, ο Βάτερμαν, ο Κέλβικ. Δεύτερη προσπάθεια, η φάση που συνεχίζεται. Ο Καρλάου θα απομακρύνει. Γένσεν για τον Λάνλεϊ, ο οποίος ξεφεύγει και περνάει στην περιοχή. Ο Σκέλβικ το σουτ, 2-0. Ό,τι χειρότερο για το Αποέλ. Λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, ο Σκέλβικ θα κάνει το 2-0 για τους Νορβηγούς. Ξανά εδώ ο Λάνλεϊ. Ο Σκέλβικ έχει μείνει αμαρκάριστος, θα βρει το χώρο, θα επιχειρήσει το σουτ και θα νικήσει για δεύτερη φορά τον Βάτερμαν. Κοιτάξτε, έχει ανέβει μόνος του στην περιοχή, έχει κάνει την κίνηση, είναι ο αριστερός μπακ, Γένσεν. Χέλαν, κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει έξω. Μοναδική ευκαιρία για τους Νορβηγούς με τον Κόντρετζεν. Και τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα για το Αποέλ. Λάνλεϊ πρόλαβε και πάλι ο Αστίθ να διορθώσει το λάθος. Να δούμε τον Χέλαντ τώρα. Η πάσα ο Σβένσον στην περιοχή. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Σβένσον, ο οποίος εκμεύσε πέναλτι. Ξανά η πάσα ο Σβένσον στο έδαφος. Δεν υπήρξε επαφή. Ορλάντι για τον Μιλάνοφ, από εκεί στον Βάντερ, έχοντας μπροστά του τον Σκέλβικ. Ψάχνει χώρο, θα επιχειρήσει τη σέντρα, είναι καλή. Να δούμε ο Εφρέμ, γκολ, 2-1. Μειώνει το Αποέλ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ουσιαστικά ο Εφρέμ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 στο 67 και οι οπαδοί του Αποέλ που πανηγυρίζουν. Ξανά η φάση εδώ από τον Γιαννιώτα. Η σέντρα που γίνεται, η μπάλα θα φτάσει στο πόδι του Εφρέμ, ο οποίος με το αριστερό θα πιάσει το βολέ. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα της Ρόζεμπορκ και το 2-1 είναι γεγονός και ασφαλώς πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αντρέα Ορλάντι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Ορλάντι θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα πέρασε. Ο Ορλάντι στον Ντεκαμάρκο και πάλι για τον Ορλάντι. Ο Ισπανός κάνει κίνηση, ο Βινίσιους, εξαιρετική πάσα για τον Εφρέμ, το πλασέ, υπάρχει, δεν υπάρχει γκολ, ο Ντεκαμάρκο έχασε μοναδική ευκαιρία.